μένουμε στο θέμα να το δούμε από μια τελείως διαφορετική σκοπιά. Ο κύριος Αλέξανδρος Κεντικελένης που μας περιμένει είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και νομίζω μπορούμε να του ζητήσουμε να προσεγγίσουμε λίγο το θέμα όλο αυτό της επιβάρυνσης και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, γενικότερα της κλιματικής κρίσης και με την οικονομία και με τον νέο κύκλο που δημιουργεί όλη αυτή η αλλαγή στις συνθήκες που ζούμε. Κύριε καθηγητά, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, κάναμε και με τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος νωρίτερα και με τον κύριο Σταματόπουλο, νομίζω κάναμε μια αρκετά εκτενή συζήτηση, προσπαθώντας να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Βάλαμε δηλαδή και το κομμάτι της ξηρασίας και το κομμάτι της έλλειψης νερού, της λειψιδρίας και το κομμάτι της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με τις πυρκαγιές και όλα αυτά. Με την ιστορία που φαντάζομαι εκεί στη Θεσσαλία το ζείτε πιο έντονα, εννοώ του παγασιτικού και των νεκρών ψαριών από την Κάρδα. Όλα αυτά μπορεί να τα βάλει κανείς σε ένα χαρτί και να κάνει ένα λογαριασμό. Τι σημαίνει αυτό για την οικονομία της χώρας, αυτή η αλλαγή και η υποβάθμιση? Δύσκολα μπορούν να μπουν όλα σε ένα χαρτί, αλλά έχουμε ενδείξεις για το προς τα που κινείται αυτή η κατάσταση. Αυτά που συζητήσατε πριν στην εκπομπή σας, δηλαδή τον περιβαλλοντικό φαύλο κύκλο με τους καύσωνες, τη ξηρασία που οδηγούν μετά σε πλημμύρες και όλα αυτά, όλα αυτά τα ξέρουμε αρκετά καλά και τα βιώνουμε και ως χώρα για αρκετά χρόνια τώρα. Αυτό το οποίο όμως έχει λάβει λιγότερη προσοχή είναι το πώς όλα αυτά επιδρούν στην οικονομία. Δηλαδή, ο προηγούμενος καλεσμένος σας είπε ότι τα λεφτά που χρειάζονται είναι πολλά. Mm-hmm. Και αυτό ισχύει. Παράλληλα, τα λεφτά τα οποία κοστίζει να μην γίνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσαρμοστεί η χώρα μας στη κλιματική αλλαγή, θα είναι πολύ περισσότερα. Ναι. Δηλαδή, πέρα από τον περιβαλλοντικό φαύλο κύκλο, τον οποίο συζητήσατε ήδη πριν, υπάρχει και ένας μεγάλος οικονομικός φαύλος κύκλος, το οποίο σχετίζεται με τους καύσωνες, με τις πυρκαγιές, με την κλιματική αλλαγή γενικότερα και το πώς αυτά επηρεάζουν την οικονομική κατεύθυνση της χώρας. Να εξηγήσω τι εννοώ. Ναι. Οι φυσικές καταστροφές, πέρα από τις σοβαρότατες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συζητήσατε, έχουν και ένα μεγάλο κόστος στο κράτος. Έχουν ένα μεγάλο κόστος διότι μετά πρέπει να δοθούν αποζημιώσεις, πρέπει να βοηθηθούν οι πληγήσεις περιοχές ώστε να επανακάμψουν, τα οποία όλα αυτά δημιουργούν δημοσιονομικά κενά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο για τις πλημμύρες στη Θεσσαλία το 2023. Το κόστος της αποκατάστασης έφτασε στο 1,5% του ΕΠ. Τώρα, χωρίς να υπολογιστεί η απώλεια εισοδήματος έτσι, για μερικές πολλές δεκάδες χιλιάδες καλλιεργητές και κτηνοτρόφους. Ακριβώς. Ακριβώς. Μετά αυτά τα δημοσιονομικά κενά, τι δημιουργούν? Δημιουργούν προβλήματα στο κράτος στο να βρει πόρους για να επενδύσεις προγράμματα προσαρμογής στις καινούργιες κλιματικές συνθήκες. Που σημαίνει ότι μετά καταλήγουμε σε αυξημένη τροτότητα της χώρας στους ίδιους κινδύνους. Οπότε αυτός είναι ο οικονομικός φαύλος κύκλος, ο οποίος μας πηγαίνει από την κλιματική κρίση στη δημοσιονομική πολιτική και κατ' επέκταση στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, το οποίο δύσκολα μπορεί να αλλάξει. Αν δεν κάνω λάθος και διορθώστε με, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που είχε παρουσιάσει ο διοικητής της Τράπεζας, ο κ. Τουρνάρας, πάει κάνα δίμηνο, ίσως και παραπάνω, για το κόστος της κλιματικής κρίσης στο ΑΕΠ της χώρας, νομίζω είναι πάνω από 2-2,5% ετησίως. Αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο είναι κάπου εκεί. 2,5% ετησίως είναι κοντά στα 5 δις, 4 δις πλάς. Σωστά. Όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι το κόστος της κλιματικής αλλαγής θα είναι άνω του 2% ετησίως, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Και όχι μόνο αυτό, η πιο εκτεθειμένη κλάδη της οικονομίας μας είναι κλάδοι οι οποίοι απορροφούν ένα μεγάλο ποσοστό απασχόλησης, όπως η γεωργία και η οικοδομή. Μαζί αυτοί οι δύο κλάδοι απορροφούν περίπου 700.000 εργαζομένους και φυσικά η λεγόμενη βαριά βιομηχανία της χώρας, δηλαδή ο τουρισμός. Πριν από μερικούς μήνες άκουγα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έλεγε ότι
η κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει και θετικές επιπτώσεις στον τουρισμό, διότι επιμικρύνεται η τουριστική περίοδος. Σωστά. Αυτό δεν θεωρώ ότι καθόλου πρέπει να το θεωρούμε ως δεδομένο. Mm-hmm. Ίσα-ίσα αυτό που βλέπουμε διεθνώς στο επίπεδο του τουρισμού είναι αλλαγές στις τουριστικές συνήθειες του κόσμου. Ναι. Δηλαδή, δεν μας έχει ακουμπήσει ακόμη, τα νούμερα τουλάχιστον αυτό δείχνουν, αλλά ως τάση νομίζω έχει και ένα όνομα, Coolcation, αν δεν κάνω λάθος. Είναι η τάση να πάνε σε βορειότερες χώρες οι τουρίστες. Τα νούμερα δεν μας έχουν ακουμπήσει ακόμα, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούμε συλλογικά ως χώρα και συγκεκριμένα η πολιτική ηγεσία είναι την αναδιάρθρωση αυτού του μοντέλου σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Διότι από τον ένα χρόνο στον άλλον, 2% πάνω, 3% κάτω ο τουρισμός δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Αλλά σε ορίζοντα 20ετίας, 30ετίας, οι αλλαγές ενδεχομένως να είναι πολύ σημαντικές. Για παράδειγμα, ένα θέμα στο οποίο δόθηκε έκταση τις τελευταίες μέρες, που είναι η οικοδόμηση ενός μεγάλου τουριστικού συγκροτήματος στην Αστυπάλαια. Ναι. Αυτό ως μια επιχειρηματική κίνηση για να αποδώσει θα πρέπει να έχει έναν ορίζοντα δεκαετιών που να μπορέσει να αποφέρει κέρδη, ναι, για παράδειγμα. Να κάνει απόσβεση και να δώσει κέρδος. Ναι. Ακριβώς. Όταν όμως εμείς δεν ξέρουμε πού θα βρίσκεται το τουριστικό μοντέλο της χώρας 10, 20 ή 30 χρόνια, κάνει τέτοιου είδους επενδύσεις πάρα πολύ αμφίβολες. Παράλληλα με το περιβαλλοντικό κόστος το οποίο έχουν αυτές οι επενδύσεις. Αυτό δηλαδή, θέλω αυτό να καταλάβω. Λύστε μου μια πορεία. Γίνεται μια επένδυση. Από ό,τι είδα, τα μεγέθη του τουριστικού χωριού που θα γίνει είναι αντίστοιχο με το μέγεθος της χώρας του νησιού, του μεγαλύτερου οικισμού του νησιού. Και μεγαλύτερο. Και μεγαλύτερο. Ναι. Το νησί δυσκολεύεται σήμερα να διαχειριστεί με τις παρούσες συνθήκες μια σειρά από θέματα, όπως είναι τα απόβλητα, όπως είναι τα σκουπίδια, όπως είναι το νερό, όπως είναι. Όταν θα προσθεθεί άλλο τόσο και ακόμη περισσότερο, αναρωτιέμαι, γίνεται μια μελέτη που λέει πώς θα γίνει η διαχείριση, πού θα έχει νερό, πού θα πάνε τα απόβλητα, πού θα πάνε τα απορρίμματα, πώς θα διαχειριστεί μια καινούργια πόλη μέσα σε ένα ήδη κορεσμένο νησί. Συνήθως δεν γίνονται τέτοιου είδους εκτιμήσεις. Αυτό φυσικά έχει να κάνει με τα επιχειρηματικά σχέδια του καθενός. Αλλά μα δεν δίνει μια άδεια η πολιτεία με κάποιες περιποθέσεις. Δεν υπάρχει έκθεση μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υπάρχει και υπάρχει τώρα και μια συζήτηση γύρω από την φέρουσα ικανότητα του κάθε νησιού. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα έχουν γίνει πολύ πιο ανεκτικές οι προϋποθέσεις εφόσον κάποιος έχει μεγάλες εκτάσεις να χτίσει και να χτίσει και πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπουμε αντίστοιχα πράγματα στην Ίω να γίνονται, όπου υπάρχει ένας επιχειρηματίας ο οποίος σχεδόν έχει αγοράσει το 30% του νησιού και χτίζει μεγάλες επιχειρήσεις εκεί. Από εκεί και πέρα, το πώς αυτοί οι επιχειρηματίες, πόσο γρήγορα θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν την απόσβεση τόσο μεγάλων επενδύσεων και ειδικά με δεδομένη την αβεβαιότητα λόγω των κλιματικών συνθήκων, αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω και ίσως αν ήμουν εγώ στη θέση τους δεν θα έμπαινα σε μια διαδικασία τόσο μεγάλων επενδύσεων. Καλά, προφανώς αυτές οι επενδύσεις δεν γίνονται στην τύχη, έχουν γίνει μελέτες επιμελετών, έχουν αξιολογηθεί στοιχεία. Φαντάζομαι ότι τόσα πολλά εκατομμύρια δεν τα πετάει κανείς, τα έχει μετρήσει πολύ προσεκτικά. Το πρόβλημα είναι και το θέμα είναι να είναι σε θέση να διαχειριστεί και το περιβαλλοντικό κόστος που θα προκύψει από την επένδυση. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό και βέβαια η αλλίωση του χαρακτήρα ενός νησιού. Έτσι, όταν προσθέτεις, προφανώς κάποια στιγμή υπάρχουν νησιά τα οποία όχι απλώς είναι υπερφορτωμένα. Νομίζω αποτρεπτικά για να πάει κανείς να κάνει διακοπές, ο μέσος Έλληνας τουλάχιστον, για πολλούς λόγους. Τώρα, οι φωτιές. Ναι. Να δούμε λιγάκι το θέμα των πυρκαγιών αυτόνομο και να είναι το τελευταίο κεφάλαιο της συζήτησής μας. Όλη αυτή η υποβάθμιση, η οποία από ό,τι φαίνεται συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς και δεν είναι ελληνικό προνόμιο. Έτσι το έλεγα νωρίτερα για τον Economist, ότι αυτά που έχουν συμβεί στον Καναδά
είναι 7 φορές μεγαλύτερα φέτος σε σχέση με το μέσο όρο όλα τα προηγούμενα χρόνια οι φωτιές. Στη Σιβηρία δεν σβήσανε καν οι φωτιές το χειμώνα. Έκαιγαν κάτω από το χιόνι, διάβαζα, και με το που έγινε στο χιόνι ξαναφούντωσαν. Επί μήνες καίνε οι φωτιές. Τι είναι όλο αυτό, ξαναγυρίζοντας στο δικό μας μικρό κόσμο? Όλο αυτό είναι ένα έναυσμα ή μάλλον ένα καμπανάκι θα πρέπει να είναι για την πολιτική ηγεσία αλλά και γενικότερα για το δημόσιο διάλογο. Δηλαδή αυτό το οποίο συζητάμε κάθε χρόνο θα είναι καλύτερη χρονιά φέτος σε σχέση με πέρσι σχετικά με τις πυρκαγιές. Είναι κατανοητό σε ένα ανθρώπινο επίπεδο, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε ανά τον κόσμο είναι ότι οι πυρκαγιές ως σταθερό στοιχείο των καλοκαιριών μας έχουν έρθει και θα μείνουν. Μάλιστα. Και ακόμα επενδύσεις να γίνουν κλπ. Θα είναι ένα σταθερό στοιχείο των καλοκαιριών μας. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε και το κίνδυνο αλλά και τις οικονομικές επιπτώσεις. Και γι' αυτό χρειάζεται ένα καινούριο παραγωγικό μοντέλο ώστε να δούμε πώς μπορεί να ενισχυθεί μια πράσινη οικονομία η οποία να μην δημιουργεί τέτοιου είδους προβλήματα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θερμά ευχαριστώ για την κουβέντα που κάναμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.